αλλά και τραγούδησε. Με πήρε τηλέφωνο και μιλούσαμε 3 μήνες στο τηλέφωνο χωρίς ποτέ να έχουμε συναντηθεί. Δηλαδή, συγγνώμη, σε πήρε και υπό την οντέμηση ή υποχρεώνω? Όχι, μου είπε, γεια σου, δες με με οντέμηση την κολλαίδηση. Περιμένεις, τον ήξερα, σχολιώσουν με τα ποδοσφαιρικά και με όλα αυτά. Τον ήξερα, τον είχα ακουστά ως πρόσωπο. Όγνοια από ποδόσφαιρο, δεν ήξερα τι να είναι, τι μπορεί να σημαίνει για την ομάδα που είναι, δεν είχα ιδέα τίποτα. Απλά θυμόμαι ότι ήταν πολύ ωραίο αγόρι. Και φλερτά τηλεφωνικά. Τι λέγατε περί ανέμου? Λέγαμε περί ανέμου και υδάτων. Τώρα θα μου πεις γιατί το έκανες αυτό. Σε μια φάση τη ζωή μου. Πάντα μιλούσαμε πολύ, γελούσα πάρα πολύ, με έκανε και γελούσα πολύ. Μετά από 3 μήνες που μου είπε να βρεθούμε, του λέω μήπως βιάζεσαι λίγο. Δεν σε πιστεύω. Αυτό ήταν ανέκδοτο. Ούτε για εταιρεία τηλεφωνίας μου. Κατάλαβες ότι είναι ο άντρας της ζωής σου? Δεν ψάχνα πολύ. Δεν ήξερα αν θα είναι προσωρινό ή μόνιμο. 3 μήνες στο τηλέφωνο, τι έλεγε αυτά, δεν αφήνει το παραμύθι. Πίτσι, το πηγαίνει σχέση. Ποτέ, γιατί, όχι. Τίποτα ερωτικό. Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Κοινωνικά προβλήματα, τι σου έλεγε? Θυμάμαι ότι γελούσαμε πάρα πολύ. Το κατάλαβα όμως μετά από ένα σημείο και μετά το αισθάνθηκα. Δεν ξέρω αν έφταιγε το τι έγινε 30. Και ξέρεις, μετά άρχισαν, ήθελα οπωσδήποτε να γίνω. Άλλαξε. Τι να γίνεις μητέρα? Τι το σου λέω? Άλλαξε το γίνω. Στα 30. Τότε τίποτα. Ποτέ την Ελένη. Δεν είμαστε φίλες ποτέ. Α, η εντύπωση μας είναι ότι είσαστε ένα, και μαζί με την Τζέννη. Ένα τρίο, ναι. Ναι. Κάναμε παρέα κατά διαστήματα σε όλα αυτά τα χρόνια με το που κατέβηκα στην Αθήνα. Δεν ήμουν ο πιο κοντινός της άνθρωπος. Αλλά είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Πολύ καλή σχέση. Όπου τώρα υπάρχει περίπτωση να επαναληφθεί τουλάχιστον σε αυτή τη μορφή ή... Τι ύπουλο ρώτησες και το πιάσαμε. Δεν είναι φίλες πια αυτό, λέει Βαγγέλη. Δεν έχουμε κακή σχέση με την Ελένη, απλώς έχουμε χαθεί. Δεν έχουμε κακή σχέση. Κατάλαβα. Είχε συμβεί κάποια στιγμή μια παρεξήγηση, την οποία και λύσαμε, αλλά δεν... Μιλώντας στο τηλέφωνο. Ναι. Το παλιό κόλπο με τον Τέλη. Είπα κάτι, το πήρε στραβά, ξέρεις, δεν ήθελα να το πάρει στραβά. Ποιος σε έβαλε στο πλατό του Happy Day για να μαγειρέψει?